Τι είναι οι χριστιανοί? Ό,τι είναι το σώμα, οι χριστιανοί λέει, ούτε γη, ούτε φωνή, ούτε έθεση, διακεκριμένη το λοιπόν εις είναι ανθρώπων. Επιστολή προς Διόγνητον. Δηλαδή, οι χριστιανοί δεν τους ξεχωρίζεις ούτε από τα έθιμά τους, ούτε από τη γη, ούτε από τη φωνή. Μπορείς να πεις, να σου πούνε ένας είναι από τη Μικρασία. Δεν σημαίνει, δεν τους ξεχωρίζει ανθρώπους ούτε γιατί είναι από τη Μικρασία, ούτε για την Αφρική, ούτε είναι από τη Μόσχα, ούτε είναι από την Ευρώπη, ούτε είναι από τη Βόρεια Αμερική. Οι χριστιανοί δεν ξεχωρίζονται από τη γη, το έθνος τους. Ούτε από τη φωνή, τη λαλιά τους, αν μιλάνε ελληνικά, αν μιλάνε σλαβικά. Ούτε από τα έθη τους, τις συνήθειές τους που έχουν. Να διακρίνονται από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δηλαδή, όποιος σας βλέπει και λέει ότι είστε χριστιανοί, είστε βλαμμένοι. Το λέω. Αν σας καταλαβαίνουν ότι είστε χριστιανοί, γιατί ντυνόσαστε κάπως, γιατί μιλάτε κάπως, γιατί κοιτάτε λίγο χαμηλά, γιατί φοράτε μία κάλτσα με μία ραφή, γιατί αυτά τα κολπάκια, καλά εμάς που είμαστε παπάδες, εντάξει, μας μουτζώνουν κιόλας. Γι' αυτό φέρουμε τον ονειδισμό του Κυρίου. Αλλά εσάς δεν πρέπει να σας καταλαβαίνουν ότι είστε χριστιανοί. Να μην διαφέρετε σε τίποτα από τους υπολείπους ανθρώπους. Φυσικά, την εδώ και τα λοιπά θα τα έχετε αυτά. Για όνομα του, δεν είπαμε να είστε εκδητοί επειδή είναι όλοι εκδητοί. Όχι, αλλά να μην σας το καταλαβαίνουν. Ούτε γαρπού πόλης ιδίας κατοικούσιν, ούτε διαλέχτο την υπαλληλαγμένη χρόντε, ούτε των βίων παράσημων ασκούσιν. Λέει, οι χριστιανοί δεν θα φτιάξετε πόλεις μόνοι σας και θα πείτε θα φτιάξουμε μια χριστιανική πολιτεία και θα πάμε να ζούμε εκεί μόνοι μας όλοι οι χριστιανοί. Όχι, θα είστε μέσα στις πόλεις, θα είστε στον κόσμο, αλλά δεν θα είστε κόσμος. Τελείωσε. Θα είστε μέσα στη Θεσσαλονίκη, σαν ένα δίκτυο έτσι, ένα δίκτυο κατασκοπίας, μέσα στη Θεσσαλονίκη, χριστιανοί, εδώ και από εκεί, να μην μπορούν να καταλάβουν τίποτα, μέσα στις πολιτείες. 70 γι' αυτό, μετά Χριστόν, 80. Θα είστε μέσα στις πολιτείες, δεν θα φύγετε από τις πολιτείες. Και δεν θα έχετε άλλη διάλεκτο, ούτε θα είναι παραλλαγμένη η φωνή σας και ούτε θα κάνετε βίο ο οποίος θα είναι παράσιμος. Τι σημαίνει παράσιμος? Δηλαδή, θα κάνετε ό,τι δουλειά θέλετε. Γιατροί, γιατροί. Νεκροθάφτες, νεκροθάφτες. Ψάρτες, ψάρτες. Θεατρίνοι, θεατρίνοι. Να κάνετε ό,τι επάγγελμα θέλετε, αρκεί να ταυτίζετε με το ήθος του Χριστού. Εγώ μια φορά που πήγα στον γέροντα Πορφύριο, μου λέει, σ' αρέσει το θέατρο, λέει, μ' αρέσει, του λέω. Πάω στο θέατρο. Πάω, του λέω. Μου λέει, τι κριτήριο έχεις για να πας στο θέατρο? Λέω, μου αρέσουν, πάω. Τι πας και βλέπεις? Λέω, στην Επίδαυρο. Πάω και βλέπω. Αλλά από τότε που πήγε ο Τσιόρδας στην Επίδαυρο με τον Πρωθυπουργό και η γυναίκα του Τσιόρδα δίπλα, η γυναίκα δεν φοράγε μάσκα και ο Τσιόρδας φοράγε μάσκα. Φαντάσου τώρα, δεν μπορούσε να πει στη γυναίκα του να φορέσει μάσκα μέσα στην Επίδαυρο. Αυτός φοράγε μάσκα. Κανείς δεν φοράγε μάσκα στην Επίδαυρο και αυτός φοράγε μάσκα. Εισιτή μου, κύριε, για να δείξει το καλό υπόδειγμα. Να είναι καλό άνθρωπος. Είμαστε γιατροί, χριστιανοί, ψάλτες. Αγιογράφος δεν είναι αυτός. Όλα τα άλλα τα έχει. Λοιπόν. Ναι, ναι, καλό στο γυαλί. Γράφουμε και οι δυο στο γυαλί. Πολύ ωραία. Αλλά εγώ θα είμαι για πολύ καιρό από ό,τι φαίνεται. Αλλά αυτός ο κακομοίρης το εξαφάνισε η κυβέρνηση. Στον πρώτο καιρό του τσέκαμε τη δουλειά όπως ήθελε. Και ύστερα πιου, παπ, 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 παπ. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω τώρα. Άρα δεν πρέπει να κάνετε όλα τα επαγγέλματα. Θα κάνετε όλα τα επαγγέλματα, δεν έχει σημασία. Όλα τα επαγγέλματα θα τα κάνετε. Λοιπόν, μετά. Ου μην επινεί ατίνη και φροντίδι πολυπραγμάνων ανθρώπων μάθημα τούτο ευθύ σε συγκεκριμένων, ουδέ δόγματος ανθρωπίνου προέσταση ω τερένη. Κατοικούντες δε, οι χριστιανοί θα κατοικούν όλες τις πόλεις, και ελληνίδες και βαρβαρικές, όπου ο καθένας του έτυχε. Όπου του έτυχε. Του έτυχε να είναι στην Τουρκία, στην Τουρκία. Του έτυχε στο Ιράκ, στο Ιράκ. Του έτυχε να είναι στη Μουσουλμανία, όπως οι γονείς του Ιωάννου του Δαμασκηνού στη Δαμασκό ήσανε οι μόνοι χριστιανοί σε μία πολιτεία ολόκληρη μουσουλμανική. Το μόνο ζευγάρι χριστιανών ήτανε. Και παρακαλάγαν τον Θεό να τους δώσει ένα παιδί και τους έδωσε τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Το λέει ο βίος του Αγίου. Μόνο ένα ζευγάρι ήτανε χριστιανοί μέσα στη Δαμασκό. Ήσανε όλοι μουσουλμάνοι. Και όμως αυτό το παιδί είναι ο περίφημος Ιωάννης ο
Δεν μας την όσο. Τον εμπόδισε ότι όλοι ήσαν μουσουλμάνοι και μόνο ο πατέρας του και η μάνα του επίστευε στον αληθινό Θεό και δεν είχαν και παπά. Πού να το βρουν τον παπά, δύο ανθρώποι να έχουν παπά στη Δαμασκό. Λοιπόν, παρακούμε. Ούτε από τα ρούχα και την δίαιτα δεν θα διαφέρετε από τους άλλους ανθρώπους. Και λοιπόν βίο, θαυμαστή και ομολογουμένος, ο βίος σας λέει όμως, η ζωή σας θα είναι θαυμαστή και ομολογουμένος παράδοξον, εδείκνυται την κατάσταση της εαυτών πολιτείας. Όταν σας βλέπουν οι άνθρωποι και βλέπουν πώς ζείτε, τότε θα λένε, μα τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι είναι αυτοί. Ο πατρίδας οικούσιν ιδίας, αλλός πάρικη. Την πατρίδα σας στην Ελλάδα θα την αγαπάτε. Την πατρίδα σας στην Τουρκία θα την αγαπάτε. Την πατρίδα σας στη Μόσχα θα την αγαπάτε. Την πατρίδα σας στην Ουκρανία θα την αγαπάτε. Την Γερμανία θα την αγαπάτε. Ως πάρικη. Κύριε, είσαι σε ένα πανδοχείο που σήμερα μπήκες, το λένε Ελλάδα, σήμερα μπήκες και αύριο βγαίνεις και κλείνεις την πορτούλα και κοίταξε να μην την έχεις σκοπρίσει. Κοίταξε να μην το έχεις σκοπρίσει το πανδοχείο, αυτή την πατρίδα που ζεις ως πάρικος. Μετέχουσιν πάντων ως πολίτε. Θα μετέχετε σε όλα σαν πολίτες. Στην ψήφο, στην ψήφο. Στη διαμαρτυρία, στη διαμαρτυρία. Στα δικαιώματα, στα δικαιώματα. Δεν είστε μόνο χριστιανοί, είστε και πολίτε. Είμαστε και πολίτε, κύριοι. Και έχουμε δικαίωμα ψήφου και δεν θα μου κοροϊδέψει σε μένα ούτε την Παναγία που πιστεύω το Αϊπάρθενο, ούτε τον Άγιο Παΐσιό μου, ούτε τον Άγιο Πορφυριό μου, γιατί είμαστε εκατομμύρια άνθρωποι και δεν θα με εμπέξει ένα τσογλάνι. Ένας τσόγλανος δεν θα εμπέξει αυτό που πιστεύω εγώ, γιατί είμαι πολίτης και έχω ισονομία. Και όπως εγώ δεν έχω δικαίωμα να εμπέξω τις αριστερές σου, τις άθεες ιδέες που έχεις εσύ, ούτε κι εσύ έχεις δικαίωμα να αφήσεις τόσο υπονοούμενο για την πίστη που έχω εγώ και για την υπεραγία μου Θεοτόκο, τη μόνη κυρία που, αν θέλετε να σας πω την Ορθοδοξία, Ορθοδοξία είναι. Πώς λένε. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Θεωτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Αυτή είναι όλη η πίστης. Όλες οι σύνοδοι γίνανε για να αποδείξουν, και όχι να αποδείξουν, να δώσουν την εμπειρία της Εκκλησίας ότι η Κυρία, η Μαρία, η αδελφή ημών Μαρία, εκτός από παρθένος, είναι και Θεοτόκος. Διότι αν δεν μπει στην Παναγία Θεοτόκο, καταργείς ότι στην κοιλία της ενώθηκε η Θεία με την ανθρωπίνη φύση και άρα ο Άριος έχει δίκιο, ο άλλος ο Νεστόριος έχει δίκιο, οι άλλοι έχουν δίκιο. Αυτοί που πολεμήσαν τον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογητό, τον ομολογητή, οι μονοθελίτες, ο Ηράκλειος, ο βασιλέας έχουν δίκιο. Η λέξη Θεοτόκος είναι αυτή που κατοχυρώνει και τις 7 συνόδους. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και έχει τώρα τελευταία έρθει μια αρρώστια που πολλοί ψαλτάδες, και εδώ ίσως θα το έχετε αυτό, γιατί έχετε μια, εσείς είστε συμβασιλεύουσα, δεν είστε απλώς μια πολιτεία. Η Αθήνα είναι ένα βρωμοχωριό. Το 1826 αποφασίσανε να κάνουν την Αθήνα η μασοναρία να την κάνει πρωτεύουσα. Γιατί είχε τον Παρθενώνα. Η Θεσσαλονίκη είναι πολιτεία 2.300 χρόνια. Πολιτιάρα. Είναι πόλης. Η Αθήνα ήταν μια πολιτεία, βούλιαξε, περάσανε αιώνες και ξανά έγινε η Αθήνα, υδροκέφαλο τέρας. Ενώ εσείς εδώ είσαστε σε έναν δρόμο που ένωνε τη Ρώμη Εγνατία με τη μητέρα την Κωνσταντινούπολη και στη μέση συμβασιλεύουσα η Θεσσαλονίκη. Και έχει ένα βασιλιά μεγάλο που είναι εξαπλωμένος εδώ, ο Άγιος
Δημήτριο, Τίμι, Τζίμι, όπως θέλεις το λένε αυτοί στην Ευρώπη, εμείς το λέμε ο Άγιος Δημήτριος, ξαπλωμένος, μυροβλήτης, σαν το Χριστό, ελογχίστηκε για το Χριστό και πίστευε αυτά που πίστευε αυτός εδώ, διότι ο Άγιος Δημήτριος επί Διοκλητιανού σκοτώθηκε 200 χρόνια μετά από αυτά τα γράμματα. Δεν είχε τίποτα διαφορετικό. Αυτά που λέει το βιβλίο τα τηρούσε. Ήτανε στρατιώτης, ήτανε. Ήτανε αξιωματικός, ήτανε. Ήτανε δάσκαλος, ήτανε. Φορούσε κάτι λευκούς χιτώνες ωραίους, όπως το βλέπετε στα ψηφιδωτά. Τα φορούσε. Ήτανε όμορφος, ήτανε. Είχε ωραία μαλλιά, κουκλάκι της εποχής εκείνης. Σαν τον Ερμή του Πραξιτέλη ήτανε ο Άγιος Δημήτριος. Κούκλος, πανέμορφος ήτανε. Χαρίσματα είχε. Τον καταλάβαινε κανείς στο στρατό? Τίποτα. Ποιοι τον καταλάβανε? Οι χριστιανοί, οι μαθητές, τα παιδιά που μάζεψε ο Άγιος Δημήτριος και τον λογχίσανε και κοιμήθη σαν το Χριστό μας. Και λέει, πατρίδα σηκούντας αλλός πάρικη, μετέχουσι πάντων ως πολίτε και όλα τα υπομένουνε σαν να είναι ξένοι. Είμαι πολίτης, αλλά είμαι και ξένος. Ανά πάσα στιγμή φεύγω και δεν παίρνω και τίποτα μαζί μου. Αυτό ο χριστιανός πρέπει να το καταλάβει. Είναι πολίτης της χώρας, αλλά είναι και ξένος. Γιατί τι λέει? Ανδρών επιφανών, οι αρχαίνες λέγανε πάσα γη τάφος. Άρα για τον κόσμο και για τον χριστιανό και για τον Έλληνα και οποιοδήποτε, οπουδήποτε τους διώξουν και τους κάνουν ξένους, ξανακάνουν την εκκλησιαστική του ζωή. Η εκκλησιαστική ζωή μας σώζει, όχι το γένος από το οποίο καταγόμαστε. Η Ελλάδα σώζεται από την Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία δεν σώζεται από τους Έλληνες. Εάν οι Έλληνες χάσουν την Ορθοδοξία, θα χάσουν τη γλώσσα. Και αφού χάσουν τη γλώσσα, την Ορθοδοξία και την ιστορία, δεν είναι Έλληνες. Μπορεί γονιδιακά να αποδείξουν ότι είναι κατευθείαν από τον Αριστοτέλη. Δεν φτάνει, μάτια μου. Δεν σας φτάνει. Δεν στερεώνεται έτσι η συνέχεια του γένους. Το γένος έχει τα ήθη, τα έθιμα, την παράδοση και κυρίως το συντηρεί η Αγία και Ορθόδοξη Εκκλησία. Υπομένως, πάσα ξένης πατρίσες την αυτόν. Αν τον διώξεις έναν άνθρωπο και τον πας στην ξενιτιά, το χριστιανό πάλι χριστιανός θα είναι. Και πάσα πατρίς ξένη και κάθε πατρίδα θα είναι ξένη. Γαμούσινος πάντες και τεκνογονούσι. Και οι χριστιανοί γαμούνε, δεν το λέω εγώ, το λέει το βιβλίο, συγγνώμη, μην παρεξηγήσετε, γαμούσιν ως πάντες. Τι σημαίνει αυτό? Παντρεύονται οι άνθρωποι όπως όλος ο κόσμος. Όποιος θέλει παντρεύεται και όποιος θέλει δεν παντρεύεται. Σιγά. Δεν είπε η Εκκλησία μην πα... γιατί ήρθανε αιρέσεις μετά των καθαρών, κάτι καθαροί που λέγανε ότι όποιος παντρεύεται είναι αμαρτωλός, και κάποιοι καλογέροι που λένε ότι ο μοναδικός σωστός δρόμος που πάει προς το άκτιστο φως είναι μόνον η καλογερική. Τι λες μωρέ? Η σωτηρία είναι των πάντων και η ευχή είναι των πάντων. Ο πατέρας του Γρηγορίου του Παλαμά δεν ήταν παντρεμένος με τη μαμά του Παλαμά? Δεν έκανε παιδιά? Πώς τα έκανε? Χωρίς να γαμά έκανε τα παιδιά του ο πατέρας του Γρηγορίου του Παλαμά. Και όταν ο αυτοκράτορας του είπε για ένα θέμα, αυτός επειδή προσευχότανε τόσο καρδιακά και έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», και είχε ενώσει το νου με την καρδιά, όχι αυτό το νου που είναι η λογική, αυτή η ενέργεια της καρδίας που είναι μέσα στην ψυχή, τα είχε ενωμένα. Και έβγαινε από το στόμα του φωτιά και είπε ο αυτοκράτορας, νομίζω ο Μανουήλ ο Παλαιολόγος, λέει «Τι έχεις να πεις εσύ Παλαμά για αυτή την υπόθεση?» Και αυτός προσευχότανε και ήτανε μετάρσιος. Και του λένε οι άλλοι «Άστονε αυτόν, αυτός προσεύχεται». Τον έβλαψε σε τίποτε ο γάμος να έχει νοερά προσευχή? Όπως είχε ο γιος του που έζησε στο Άγιον Όρος και για να αποκτήσει αυτή την νοερά προσευχή ο Γρηγόριος ο Παλαμάς 12 χρόνια νομίζω μέσα στο Άγιον Όρος έτρεχε από σπηλιά σε σπηλιά και από βράχο σε βράχο και φώναζε στο Θεό «Φώτισόν μου το σκότος, ο άγαμος
και ο παντρεμένος μες στο βασιλικό χρυσοκλίκλινο είχε ενωμένη την αίσθηση της καρδίας με το νου και προσευχότανε και έκαμε 9 παιδιά Αγίους. Τι λες, γι' αυτό λέει, γαμούσιν, δεν φταίω εγώ, το λέει το βιβλίο, ως πάντες και τεκνογονούσι. Γιατί είναι μερικοί που λέγανε, γιατί να κάνουμε παιδιά, αφού τα παιδιά θα τα φέρουμε σε κακό κόσμο και αφού θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, γιατί να κάνουμε παιδιά, να κοιμόμαστε με τις γυναίκες, αλλά να μην κάνουμε παιδιά. Γι' αυτό τι λέει, όχι, γαμούσι και τεκνογονούσι. Συνεχίζουν να φέρουν στον κόσμο παιδιά, για ποιο λόγο, για να γεμίζει ο παράδεισος. Γιατί γεννάτε τα παιδιά, για να φέρνετε και άλλους στην ύπαρξη κατά το θέλημα του Θεού και να γεμίσει και με άλλους Αγίους ο παράδεισος. Τράπεζαν κοινήν παρατίθενται αλλού κίτιλ. Οι χριστιανοί λέει τρώνε όλοι μαζί στις αγάπες, αλλά δεν ξαπλώνουν και όλοι μαζί. Η κίτη αμίαντος. Η κίτη, το κρεβάτι, αμίαντο, το φαγητό κοινό. Αυτό ήταν οι αγάπες. Δεν, γιατί υπάρχουν και διάφορα, και από τη λέξη αγάπη. Δεν ήταν φιλίτια, το φιλίτιο σημαίνει σαρκική σχέση. Δεν ήταν φιλίτια, ήταν αγάπες. Τρώγανε όλοι μαζί, κάνανε τη Θεία Λειτουργία, μιλάγανε ο Επίσκοπος, μίλαγε και όποιος άλλος ήθελε κατά το ότι του είχε δώσει το Πνεύμα του Άγιον, μπορούσαν να το κάνουν αυτό και λοιπά, και μετά αποχωρούσανε. Δεν είχανε κήτες κοινές. Εν σαρκή τη χάνουσι, αλλού κατά σάρκα ζώσι. Είμαστε με τη σάρκα μας, αλλά δεν ζούμε σαρκικά. Στη γη διατρίβομαι, αλλά εν ουρανό πολιτευόμαστε. Εδώ ζούμε, αλλά η πολιτεία μας και η σκέψη μας είναι στον ουρανό. Πείθονται της ορισμένης νόμης και της ιδίης βίης νικώσει τους νόμους. Ακούστε τι λέει. Λέει η κυβέρνηση ένα νόμο. Θα τον κάνετε, θα τον κάνουμε. Στο βίο τους όμως λέει, ωραίο, ωραίο, νικώσει τους νόμους. Με το βίο που κάνουνε, καταπατούνε, νικούνε τους νόμους. Δεν χρειάζονται τους νόμους της πολιτείας αυτοί που ζουν κατά Χριστό. Εάν ένας νόμος της πολιτείας έρχεται σε σύγκρουση με τους νόμους του Χριστού, νικώσει τους νόμους. Πώς τους νικούν τους νόμους, πώς? Πεθαίνοντας για τον Χριστό. Αυτό είναι ο τρόπος να νικήσεις τον νόμο της πολιτείας. Θα σου κόψει το 100 ευρώ, θα σου κόψει εκείνο, θα σου κόψει άλλο, θα σου κόψει παράλλο, πεθαίνοντας για τον Χριστό. Έτσι θα νικήσεις τον νόμο της πολιτείας. Αγαπώσει πάντας και υπό πάντων διώκονται. Χριστιανός που δεν έχει υποστεί διωγμό, παπάς από τον δεσπότη του, δεσπότης από τον παπά του, πατριάρχης από τον άλλο πατριάρχη, εσείς μεταξύ σας, γυναίκα που δεν έχει διωχτεί από τον άντρα της, άντρας που δεν έχει διωχτεί από τη γυναίκα του και τα λοιπά και τα λοιπά, χριστιανός δεν είναι. Στη δουλειά μα δεν σε έχουν κοροϊδέψει και δεν σε έχουν διωχτεί. Όχι, δεν είσαι χαζός. Γιατί είναι, σηκώνεται ένας αξιωματικός και μου λέει, πάω 5 ώρα το πρωί, μου λέει, και θυμιατίζω όλο το στρατόπεδο. Όταν σε δούνε οι στρατιώτες, σε πάρουν στον γκάζο κακομοί. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Βρες άλλο τρόπο. Καλά κάνεις, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις ότι θα σε πάρουν στον γκάζο. Δεν θα κάνεις δια την εποχή, δεν θα κάνεις υπερβολές. Θα κάνεις αυτό που πρέπει. Λοιπόν, τι λέει. Αγαπώσει τους πάντας και υπό πάντων διώκονται. Αγνοούνται και κατακρίνονται. Θανατούνται. Γιατί έχει έρθει η ώρα των μαρτυρίων. Θανανδρώναν τους χριστιανούς. Η πρώτη είναι η Θέκλα, η πρωτομάρτης. Ο Άγιος Ιωάννης είχε ταλαιπωρηθεί. Ο Άγιος Πέτρος, ο Άγιος Παύλος, τους είχαν κοπεί τα κεφάλια όταν γράφηκε η προς Διόγνητον επιστολή. Και άρα το γράφει στο Διόγνητο σε έναν άνθρωπο ο οποίος λέει γιατί να γίνει ο χριστιανός και του εξηγεί τι είναι οι χριστιανοί. Είναι ένα απολογητικό κείμενο. Θανατούνται και ζωοποιούνται. Πτωχεύουσι, γίνονται φτωχοί και τι κάνουν. Πλουτίζουσι πολλούς. Μα αφού είναι φτωχός, πώς πλουτίζει πολλούς. Ο Άγιος Νεκτάριος, πάν φτωχός, πλούτησε την Εκκλησία. Όχι μόνο με όσα αναθήματα δίνει η Εκκλησία στον Άγιο Νεκτάριο, αλλά κυρίως με τις αρετές του, ενώ ήταν φτωχός, γέμισε την Εκκλησία. Όλοι οι Άγιοι είναι φτωχοί και πλουτίζουν την Εκκλησία. Και η Εκκλησία τρέφεται ακόμα και χρηματικά από τον πλούτο των Αγίων.
Οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου πάρα πολλές φορές τα πήρανε όλα από την Εκκλησία. Μα όλα, και οι Άγιοι, οι πεθαμένοι και οι ζωντανοί, τα ξαναδώσανε πάλι στην Εκκλησία, όσα τις πήρανε και ακόμα περισσότερα. Γι' αυτό μολόν λαβέ. Μόνο δεν τα παίρνετε όλα, θα τα ξανακάνουμε. Όχι εμείς, οι Άγιοι τα κάνουν. Και ας πω και κάτι άλλο. Ό,τι έχει αυτή η Εκκλησία εδώ, αυτή όλη, μπορεί να έχει τα σημαίνια, δεν ξέρω τι έχετε. Δεν μου λέτε, ανήκουν σε κανέναν. Ανήκουν σε κανέναν. Σε κανέναν. Μπορείτε να μπείτε όλοι μέσα να τα δείτε. Μπορείτε. Πληρώνετε εισιτήριο. Πήγαινε σε ένα μουσείο να δεις τα έργα που έχουν φτιάξει οι πατέρες σου, να πας στο Μιστρά, μια οικογένεια 5 ανθρώπων πρέπει να δώσουν 100 ευρώ να δούνε τις εκκλησίες του Μιστρά με κάτουρα. Εκεί είναι. Όποιος τώρα δεν το πιστεύει, να πάει να το δει. Ούτε καθαρισμός, τίποτα, λεφτά, 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 λεφτά. Πλουτίζουν και το κράτος οι αρχαίες μας εκκλησίες. Γιατί εδώ η ρωτώντα, η περίφημη, λύσα για τη ρωτώντα. Ούτε καν να λειτουργείται μια φορά το χρόνο. Δεν ξέρω αν λειτουργείται. Τουλάχιστον έστω αυτό. Ένα ωραίο πρωτοχριστιανικό μνημείο που σκοτώνονται τι ήταν και τι δεν ήταν και τα λοιπά. Βρε, λειτουργατο να εριστεί τουλάχιστον και αυτοί οι θόλοι να ακούσουν τη δοξολογία του Θεού. Λοιπόν, τι λέει, πλουτίζουν, φτωχεύουσοι και πλουτίζουσοι. Πάντων υστερούνται και εν πάση περισσεύουσι. Τους τα στερεί σε όλα και αυτοί περισσεύουν σε όλα. Ατιμούνται και εν ατιμίες δοξάζονται. Βλασφημούνται και δικαιούνται. Τους βλασφημούνε και την ίδια ώρα τους δικαιούνε. Λιδωρούνται και ευλογούνε. Αυτό είναι να είσαι χριστιανός. Εάν σε κοροϊδέψουν και δεν τον ευλογήσεις, δεν είσαι χριστιανός. Εάν σε κοροϊδέψουν και σε βρίσουν και δεν το ανεχτείς και δεν πεις συγχωρεμένος να είσαι, δεν είσαι χριστιανός. Γι' αυτό υπάρχουν οι Άγιοι Μάρτυρες και οι Εθνομάρτυρες. Οι Εθνομάρτυρες είναι ο Παύλος ο Μελάς, είναι Εθνομάρτυρας. Δεν είναι Άγιος Μάρτυρας. Ο Αθανάσιος Διάκος είναι Εθνομάρτυρας. Δεν είναι Άγιος Μάρτυρας. Γιατί? Διότι την ώρα που πεθαίνανε δεν συγχωρούσαν τους εχθρούς τους. Τους θεωρούσαν εχθρούς. Τους Βουλγάρους, τους Τούρκους. Ενώ ο Άγιος Σεραφείμ του Φαναρίου, συγχωρεμένοι. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, συγχωρεμένοι. Αυτοί είναι οι Άγιοι Νεομάρτυρες. Οι άλλοι είναι Εθνομάρτυρες. Μαρτύρησαν για το έθνος, δώσανε την ψυχή τους. Ναι, 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 ναι. Αλλά τι λέγανε? Άντε κι εσείς οι πίστοι σας μουρτάτες να χαθείτε. Δηλαδή την ώρα που πεθαίνανε, σύμφωνα με τα τραγούδια, ήσανε εναντίον, θέλανε να χαθούνε και οι αβάφτιστοι μουσουλμάνοι. Ενώ ο χριστιανός δεν θέλει να χαθεί κανένας, αλλά πάντες εις επίγνωση αληθείας ελθύν, να έρθουν όλοι σε επίγνωση αληθείας. Και αν πεθαίνει από αυτούς, πάλι εύχεται, Πάτερ άφες αυτής ούγαρ είδα σε τυπιούσι, και θέλω ο θάνατός μου να γίνει αιτία πορείας αυτών προς την αιώνιον ζωή. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Υπό Ιουδαίων ως αλόφιλοι πολεμούνται και από Ελλήνων διώκονται και την αιτία της έχθραση πίν οι μισούντες ουκ έχουσιν. Κι άμα ρωτήσεις, λέει, αυτούς που τους μισούν, τι σας φταίνει οι χριστιανοί, οι αρχαίοι χριστιανοί, γιατί οι τωρινοί χριστιανοί, πω, και τι δεν φταίμε. Αλλά οι αρχαίοι χριστιανοί δεν φταίγανε σε τίποτα. Και μόνο επειδή ήσαν χριστιανοί και είχαν το όνομα αυτό χριστιανοί, εφταίγανε.